Αγαπητοί φίλοι, αισθάνομαι εξαιρετική την τιμή που βρίσκομαι ενώπιόν σας, ερχόμενος να μιλήσω ενώπιόν σας. Πρώτα-πρώτα, γιατί είναι η πρώτη φορά που έρχομαι στην πόλη σας, προσκεκλημένος. Εκ δευτέρου, γιατί σε αυτήν εδώ τη θέση έχουν σταθεί για τον ίδιο λόγο επιστήμονες και ομιλητές διεθνούς κύρους, διεθνούς ακτινοβολίες. Κατά τρίτον, χρόνια τώρα ασκούμε στη μελέτη αρχαίων ελληνικών και βυζαντινών πηγών και εν συνεχεία μεταφέρω αυτόν τον εργώδη κόπο στους φοιτητές του Τμήματος Θεολογίας. Θέλω να πω με το τρίτο στοιχείο ότι πέρα από τις μικρές επιδόσεις αυτές του δασκάλου και τις άλλες του ερευνητή, δεν έχω να σας επιδείξω τίποτα περισσότερο. Γι' αυτό και μάθημα μάλιστα συνηθισμένο, φιλοδοξώ να σας προσφέρω. Για την πρόσκληση αυτή, επιτρέψατε μου να ευχαριστήσω από καρδίας την Σχολή Γονέων Κατερίνης, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης, τον ακούραστο κύριο Δημινά. Η φήμη των διοργανώσεων αυτών όχι μόνο έχει φύγει έξω από την Κατερίνη, όχι μόνο έχει φτάσει στη Θεσσαλονίκη, που ξέρετε πόσες και πόσες εκδηλώσεις φιλοξενεί καθημερινά, αλλά επιπλέον για μας τους πανεπιστημιακούς είναι επίζηλη μια τέτοια πρόσκληση στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κατερίνης. Τέλος, να ευχαριστήσω έναν από σας, γιατί ήρθατε τόσοι πολλοί, όπως γνωρίζω από συναδέλφους που έχουν έρθει εδώ, κάθε φορά έρχεστε πολλοί, και αυτό δεν συμβαίνει σε όλες τις πόλεις πέρα από τα μεγάλα κέντρα. Ένα μάθημα πανεπιστημιακό από τη Θεσσαλονίκη, από το Δεκέμβριο του 1990 τόσο, προτίθεμαι να μοιραστώ απόψε μαζί σας. Και όπως πράττω με τους φοιτητές μου, σκέφτηκα και εδώ πρώτον να ποικίλω κάπως την εισήγηση. Και δεύτερο, να σας καλέσω πάλι όπως πράττω στη σχολή μου, συναναγνώστες σε κάποια παλιά ξεχασμένα αλφαβητάρια. Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με μια πεποικιλμένη λογοτεχνίζουσα εισαγωγή. Εν συνεχεία θα εξηγήσουμε τον τίτλο του μαθήματος, που επιτρέψατε μου να πω είναι ασυνήθιστος, αλλά ένας τίτλος αυτόν τον σκοπό πρέπει να υπηρετεί. Μετά θα περάσουμε σε μια κορυφαία διατύπωση του θέματός μας στην αρχαία ελληνική φιλοσοφία και εν συνεχεία θα περάσουμε στη Βυζαντινή Θεολογία. Από ό,τι βλέπετε, το ταξίδι είναι αρκετά μακρό. Όχι εγώ, λέει ο ποιητής, και θα βρείτε εσείς ποιος ποιητής, αλλά εκείνα που αγαπώ, με προχωράνε από Βενετία, Κόρδοβα, σε αμόχωστο Αλεξάνδρεια, Κάιρο. Με ρήματα του Πόντου, αλλιευμένα το κατά μεσήμερο, όλα περνάνε, μείον το βάρος της ψυχής. Πού και με τι τρόπο τόπο να του αλλάξεις γίνεται. Η γιορτή του Αγίου Νικολάου στα 1990 τόσο, που σας έλεγα το μάθημα στην αρχή, έπεφτε Τρίτη. Πήρα το αυτοκινητό μου και σχεδίαζα να εκκλησιαστώ στην Ιερά Μονή Βλατάδων, εκεί όπου, όσοι ξέρουν, όσοι έχουν επισκεφθεί,
τελειώνει νωρίς συνεργούντος και του εκεί σε πρωτοψάλτη καθηγητή. Έτσι είχα υπολογίσει, τελειώνοντας γρήγορα, θα έφτανα νωρίς στο γραφείο για να προωθήσω γραφειοκρατικές υποθέσεις που περίμενα. Έφτασα στις Βλατάδες τάχιστα. Προς μεγάλη απογοήτευσή μου το εκκλησάκι ήταν κλειστό. Βγήκα στον φυσικό εξώστη της Μονής για να ισολογήσω την απώλεια από την προϋπολογισμένη, την συγκερασμένη υπολογιστική μου. Η μέρα γλυκιά, χωρίς υγρασία και η πόλη η Θεσσαλονίκη έφτανε ως το μεγάλο έμπολο, πέρα από το Καρά Μπουρνού. Αμέσως μου ήρθε στο νου η περιγραφή του Μακαρίτη του Ιωάννου από την πρωτεύουσα των προσφύγων, αν θυμάμαι καλά. Η μεγάλη κυρά ναλιάζεται, έχοντας αφήσει στην διακριτική ευχέρεια ή περιέργεια των εραστών της πτυχές από το κάλος της. Σκέφτηκα, ορθρινός πειρασμός είναι τούτος, ας φύγω. Και εκεί που διάλεγα το δρόμο της φυγής, νάτος ένας αλλοδαπός φοιτητής, υπότροφος της Μονής Βλατάδων. Μου εξηγεί τα καθέστατα, ότι το εκκλησάκι ήταν κλειστό και κάποια άλλη εκκλησία κάθισμα της Μονής λειτουργούσε και με παραλαμβάνει να με οδηγήσει στον Άι Νικόλα τον Ορφανό, πιο χαμηλά, αριστερότερα, όπως βλέπουμε το λιμάνι. Το αυτοκίνητό μου μεγαλοαστικό δεν χωρούσε στην προαστική χάραξη του χώρου. Κι έτσι αφέθηκα στον αλλοδαπό φοιτητή να με οδηγεί και να με καθοδηγεί πεζή στον Άι Νικόλα. Όσο πλησιάζανε την εκκλησία, τόσο αποκρινόμουνα, τόσο απομακρυνόμουνα από τον λογοπλεκτικό πειρασμό της πρωτεύουσας των προσφύγων του Μακαρίτη του Ιωάννου. Όμως επιματέω εσημειώθη η καύχησή μου. Ιδού νέα διαφυγή, κομμένη στα μέτρα ενός γραφιά, ο οποίος βλέπει ακόμα και στις πέτρες στο πλακόστρωτο, λέξεις και παραπομπές. Μεταξύ μας, και μην το πείτε στους συγγραφείς, καλά είναι να τις βλέπει τις λέξεις εκεί κάτω, τόσο χαμηλά, και να μπορέσει κάποτε, όταν και αν του δοθεί, να τις ποδοπατήσει τις λέξεις ανελέητα. Μόλις αγγίξαμε τον ταπεινό μαντρότυχο της εκκλησίας του Άι Νικόλα του Ορφανού, μόλις πιάσαμε την μικρότερη από μας, πιο κοντή από μας εξώπορτα, ιδού μπροστά μου ανοιγμένη και μεγαλοπρεπής η νέα νομπελίστικη αυτή τη φορά διαφυγή του νοός. Στους οπτούς, στους ψημένους πλήνθους του περιβόλου, στα λεπτά ξύλα που έφεραν ανάλαφρα του παμπάλαιο Χαγιάτη, εγώ δεν έβλεπα τα τέσσερα στοιχεία της προγονικής μας φύσεως. Όραση παράδοξη ή νευροειδής, εκεί έβλεπα τα 24 στοιχεία της αλφαβήτου σε χορούς και συνθέσεις χρωματιστές που μόνον ένας ελίτης γνωρίζει να στείνει. Στα χρόνια της τουρκοκρατίας, όπου το πιο ταπεινό εκκλησάκι, το τέμπλο, το τιούπι, το χράμι, όλα τους αποπνέανε μια αρχοντιά κατά τη ανώτερη των Λουδοβίκων. Διαβήκαμε την εξώπορτα και εγώ δεν διέσχιζα τον αύριο χώρο, αλλά σχιζόμουνα εν χαρά με τις εναγώνιες τομές του ποιητή. Φτάσαμε στην πύλη του ναού. Ένας διάκος περίμενε υπομονετικά τον δεσπότη. Εμείς κάναμε γρήγορα το προσκύνημά μας και εισήλθαμε στο δεξιό ενσωματωμένο προστόον. Ως γνωστόν ο Άι Νικόλας Ορφανός με τις πανέμορφες τοιχογραφίες, όπως εκείνη του εν Κανά γάμου,
είναι της παλαιολόγιας εποχής, δηλαδή του 14ου αιώνα. Από τον όρθρο στη Θεία Λειτουργία, ο κόσμος γέμισε ασφυκτικά το μικρό προστόο και τον ακόμη μικρότερο ναό, τον οποίον είχε καταλάβει σχεδόν εξ ολοκλήρου των ψαλτάδων ο χορός. Τόσο γέμισε το εκκλησάκι, ώστε να παρωθήσε να βλέπεις, χωρίς να το επιζητείς, προς τα πάνω. Αυτό δεν το σημειώνω τυχαία. 2 ώρες περίπου έβλεπα τις στιχογραφίες από το ακίνητο στασίδι μου. Έβλεπα ιδίως και θαύμαζα εκείνη την εξώδια σύνθεση που έμοιαζε, αν δεν ήταν κιόλας, πανηγύρι. Ο Άγιος εν συνδόνη να εναποτίθεται στο ναό των εν μύρης από τον άδοντα τα εξώδια της πόλεως του λαό, όπως περίπου σημειώνει το Συναξάρι. Η ιστόρηση ήταν εξάπαντος μαγευτική. Εγώ όμως, για μια στιγμή, σταμάτησα στην σκεπή ενός οικίσματος της στιχογραφίας πάνω και εκεί φαινόταν να υπάρχουν 2 ρίχτια, 2 πλευρές, ρίχτια τα λένε οι τεχνίτες, στην σκεπή. Οι οποίες όμως πλευρές, τα 2 ρίχτια της σκεπής, λειτουργούσαν ανάποδα στο μάτι. Αντί να κρύβουν ή να γωνιάζουν, όπως συνήθως συμβαίνει στην κατασκευή, και να κλείνουν το φως, εκείνα άνοιγαν προς το φως, ως σαν ανοιχτή ακιβάδα. Τότε ακριβώς δέχτηκα την χαριστική βολή. Η μικρά είσοδος του Ευαγγελίου γινόταν σχεδόν στον αέρα. Δεν εφαίνονται τα χέρια του διάκου που το υποβάσταζαν. Την ίδια στιγμή ο πρωτοψάλτης με τον χορό δονούσαν τον χώρο ψάλλοντες το απολυτίκιο μελόδημα που το έχετε ήδη στο φυλάδιο, αν σας έχει διανεμηθεί, νομίζω το έχετε. Κανόνα πίστεως και εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλων, ανέδειξε σε την ποίμνη σου ή των πραγμάτων αλήθεια. Είχα ειδικούς λόγους να δονηθώ κι εγώ από αυτό το απολυτίκιο. Το μάθημα του απογεύματος, το οποίο αυτό ήταν εισαγωγή, είχε γενικό τίτλο «Η Βυζαντινή των πραγμάτων αλήθεια». Και ως ομάδα συνεπής, εγώ ο υπεύθυνος και οι φοιτητές, πολλοί φοιτητές συνεργάτες, είχαμε την ψευδαίσθηση στο 1990 τόσο, ότι είχαμε συγκροτήσει έναν περιεκτικό, έναν πλήρη φάκελο. Ή των πραγμάτων αλήθεια, αγαπητοί φίλοι, τι θα μπορούσε να λέει στα δικά μας τα σημερινά ζητήματα, τα πνευματικά. Έχουμε ακούσει τέτοια φράση άλλη φορά έξω από το μελόδημα του 4ου οίκου, του απολυτικίου. Πρόκειται για ένα σπάραγμα ακριβό από μια μετόπη ενός παλαιού οικητηρίου. Αν η μεσοπρογονή μας από τον 4ο αιώνα μέχρι πολύ τελευταία χαλνούσαν ενίοτε παλιούς ναούς και έφτιαχναν με τα υλικά τους εκκλησίες, εμείς οι επίγονοι, ίσως και αντιγονιδείς πότε-πότε, όταν γκρεμίζουμε παλαιά οικίματα, τα ξεθεμελιώνουμε εκ βάθρων και πετάμε τα μπάζα, σε εισαγωγικά, ως το τελευταίο σανίδι, στις χωματερές, να μην μείνει τίποτα μπροστά στα μάτια μας, στην όρασή μας, που να δένει με τη μνήμη μας. Όμως, ευτυχώς που λανθάνουν και ορισμένοι σκαπανείς, πελεκάνοι ερημικοί της συλλογικής μνήμης και μας διαγγέλουν έστω την ύπαρξη αυτής της συλλογικής μνήμης,
κάποιοι άλλοι και το βάθος της μνήμης της συλλογικής. Και ένας από αυτούς, τρανός πελεκητής, πελεκάνος ερημικός, ο Κυρνίκος ο Μακαριστός, ο Πεντζίκης, ο Σαλονικιός, και μας άφησε ανάμεσα στα άλλα ένα κείμενο το οποίο σας το συνιστώ, ιδίως όταν είστε σε δύσκολες στιγμές, το κείμενο που έχει τίτλο «Σημειώσεις 100 ημερών». Είναι μια άσκηση γραφής, όπως λέει ο ίδιος. Και εκεί, στην πρώτη γραμμή, στην πρώτη σελίδα της ασκήσεως γραφής, αυτού του πεζογραφήματος, αρχίζει ο Πεντζίκης τη μελάνη να την αφήνει να κυλάει με αυτό το ερώτημα που είναι και ο τίτλος της εισηγήσεώς μας. Ποια πράγματα είναι του νου και ποια πράγματα είναι του φωτός. Την πρώτη σελίδα του πεζογραφείου μας, του πεζογραφήματος, την έχετε επίσης στο φυλάριο. Όσοι δεν πήρανε συγγνώμη, θα το πάρετε μετά. Το απόρριμα, αγαπητοί φίλοι, το διπλό ερώτημα αυτό είναι ασυνήθιστο. Ίσως να είναι και κουζουλό. Όπως ασυνήθις, δηλαδή σαλός, ήταν ο Κυρνίκος. Όλοι δεχόμαστε ότι υπάρχουν πράγματα φυσικά, υλικά, τρισδιάστατα. Κάποιοι άλλοι υποψιασμένοι τάχατες από μας, καλλιεργημένοι, σπουδασμένοι, θα λέγαμε ότι υπάρχουν και πνευματικά, μεταφυσικά, κατά μεταφοράν πολιτικά πράγματα και ούτω καθεξής. Αλλά πράγματα του νου και πράγματα του φωτός, θα μου επιτρέψετε να πω, είναι τελείως ασυνήθιστη γραφή. Στα λεξικά μας δεν διδαχτήκαμε ποτέ ή στα σχολεία μας τέτοια πράγματα, του νου ή του φωτός. Επιτρέψατε μου στην αρχή αυτού του οδηπορικού, θα μας πάρει τον 4ο π.Χ. αιώνα, να σας προεξαγγείλω ότι αυτή η ρίση των 4-5 λέξεων του Πεντζίκη συμπυκνώνει μια διαπάλη πολλών αιώνων. Και ότι ο Πεντζίκης με αυτή τη φράση καταφέρνει να περνάει και να πατάει πάνω σε ένα σχοινί χωρίς να πέφτει, να σχοινοβατεί, ένα σχοινί που δένει την αρχαία ελληνική παράδοση με τη Βυζαντινή. Αυτός ήταν ο Πεντζίκης σε όσους τον γνώρισαν. Αυτός αποκαλύπτεται ο Πεντζίκης σε όσους τον διαβάζουν από τα βιβλία του εν συνεχεία. Η πιο απλή, η πιο λιτή, η πιο περιεκτική σύνοψη για το ερώτημα της αλήθειας, των πραγμάτων, του νου, του ψεύδους, του φωτός, θα μου επιτρέψετε να πω ότι περιέχεται σε ένα δευτερεύον αρχαιοελληνικό φιλοσοφικό κείμενο που φέρει τίτλο «Περί ερμηνείας». Είναι δεν είναι 30 σελίδες 40. Ένα έργο του φιλοσόφου Αριστοτέλη, δικού μας, εδώ, στα Γυρίτη. Στην αρχή αυτού του μικρού έργου, ο φιλόσοφος αναγγέλει ότι θα διευκρινίσει κάποιους λογικούς όρους, 5-6. Προκειμένου, κατά τη διευκρίνηση, να περάσει να ξεκαθαρίσει ένα θέμα, τι είναι ο αποφαντικός λόγος. Ανάμεσα από την αρχική εξαγγελία των 6-5 θεμάτων και μέχρι να μπει στο κύριο θέμα του, εμβολίζει τη γραφή με 10-15 σειρές στην Οξφορδιανή έκδοση, με μια εξηγητική παρέμβαση, η οποία καταρχήν δεν φαίνεται να έχει σχέση με ό,τι έχει αναγγείλει στην αρχή και με ό,τι ακολουθάει. Θα έλεγα ότι είναι σχεδόν αυθαίρετη αυτή η εμβολή. Εκεί ο Σταγυρίτης ο φιλόσοφος θυμίζει κάποιες θέσεις από την πραγματεία μια άλλη το περιψυχής έργο του και ξεκαθαρίζει εκ προημίου και περιγράφει τον ειδικό τόπο, τον ειδικό χώρο όπου οφείλει ο ερευνητής εκείνης της εποχής, κατ' επέκταση θα δούμε συνέχεια όλων των εποχών αποδείχθηκε εκ των υστέρων, τον χώρο και τον τόπο όπου ο ερευνητής καλείται να αναζητήσει την αλήθεια και το ψεύδος. Κρίνοντας από το επίπεδο του σύγχρονου προβληματισμού
και του πνευματικού και του επιστημονικού στις διάφορες επιστημονικές περιοχές και τομείς, και η ιστορία της φιλοσοφίας έχει αυτή την ευχέρεια να λειτουργεί διεπιστημονικά στις αναγνώσεις και στις κρίσεις της, βλέπουμε ότι το επίπεδο του αρχαιοελληνικού προβληματισμού για το πού θα αναζητήσουμε την αλήθεια και πού το ψεύδος είναι το υψηλότερο δυνατό σε σχέση με ό,τι έχει ακολουθήσει από τότε ως τις μέρες μας. Θα έλεγα μάλιστα ότι ορισμένες επιστημονικές προσεγγίσεις σημερινές δεν κατορθώνουν να το προσλάβουν στο σύνολο και το προσεγγίζουν κατά 2/3. Αν μάλιστα συνυπολογίσουμε, όπως θα φανεί στη συνέχεια, ότι αυτό το ερώτημα και αυτή η σύνθεση η αριστοτελική είχε και συνέχεια στη Βυζαντινή Γραμματεία, τότε καταλαβαίνετε ότι είμαστε μπροστά σε μια σύνοψη φιλοσοφική, όχι απλώς κάποιο επίπεδο υψηλού, πρώτης προτεραιότητας πνευματικής και επιστημονικής. Για να ευκολυνθούμε στην κατανόησή του, επιτρέψτε μου να σας το δώσω σε ορισμένα δύστιχα, αλλά σε ελεύθερη νεοελληνική απόδοση. Λέει ο Αριστοτέλης, τα πάθη του προφορικού μας λόγου είναι σύμβολα των ψυχικών μας παθημάτων, αυτών που συμβαίνουν μέσα στην ψυχή μας. Και τα πάθη της γραφής μας, τα γραφόμενα, είναι σύμβολα αυτών που συμβαίνουν στο λόγο μας. Συμβαίνει δε στον προφορικό μας λόγο, όπως ακριβώς και στην ψυχή μας. Άλλοτε να έχουμε νόημα χωρίς το ενδεχόμενο να αληθεύουμε ή να ψευδόμεθα, και άλλοτε ήδη να έχουμε νόημα στο οποίο να υπάρχει είτε το αληθές είτε το ψεύδος. Άλλωστε, συνεχίζει και τελειώνει αυτό το μικρό εδάφιο, και το ψεύδος και το αληθές ανοιχνεύεται εκεί όπου υπάρχει σύνθεση και διαίρεση νοημάτων και λέξεων. Όπως ήδη αναφέραμε, κεντρική προαπασχόληση αυτής της φιλοσοφικής συζήτησης αποτελεί το διπλό και βασανιστικό και διαχρονικό ερώτημα. Πού θα βρούμε το αληθές? Πού θα αναζητήσουμε, πού υπάρχει το αληθές και το ψεύδος ή το ψεύδος? Για να οδοποιήσει τις αναλύσεις του ο φιλόσοφος, συγκεντρώνει όλους εκείνους τους πιθανούς, τους ενδεχόμενους τόπους, οι οποίοι μπορεί να θεωρηθούν υποψήφιοι ότι εμπεριέχουν ή φιλοξενούν το αληθές ή το ψεύδος. Εξαιτίας αυτής της ολοποιητικής, επιτρέψτε μου την φιλοσοφική και επιστημονική ορολογία, τακτικής και μεθοδολογίας του φιλοσόφου, έχουμε εμείς σήμερα στη διάθεσή μας ένα εργαλείο, ένα επιστημονικό πολύπτυχο, το οποίο ακόμη σήμερα δεν έχει ξεπεραστεί. Το πολύπτυχο αυτό αποτελείται από τα πράγματα, εν πρώτης, από τα νοήματα, παθήματα της ψυχής, μας τα είπε στην αρχή, από τις λέξεις και από τη γραφή, από τα γραφόμενα. Για λόγους ερευνητικής ευκολίας, ο ίδιος ο φιλόσοφος τότε και οι υπομνηματιστές στη συνέχεια άφησαν τα γραφόμενα και έτσι έμειναν τα πράγματα, τα νοήματα και οι λέξεις. Ένα τρίπτυχο. Πάνω σε αυτό το τρίπτυχο, η αρχαιοελληνική φιλοσοφία στο σύνολό της, επιτρέψτε μου να υπογραμμίσω, θα δοκιμάζει κάθε φορά το διπλό ερώτημα περί της αληθείας ή περί του ψεύδους. Έχοντας περιγράψει το επιστημολογικό πλαίσιο του ερωτήματος και πριν καταθέσουμε την απάντηση που δίνει ο φιλόσοφος, αξίζει να αποδώσουμε εν συντομία με κάποια ερμηνευτική ελευθερία τη λειτουργία αυτού του εργαλείου. Πώς τίθεται σε κίνηση, πώς ο φιλόσοφος βάζει να λειτουργήσει η προσέγγιση των πραγμάτων στην ψυχή, στα νοήματα, στις λέξεις, σε παρένθεση στα γραφόμενα. Εν πρώτης υπάρχουν τα πράγματα, όπως ήδη είπα. Υπάρχουν τα πράγματα, και αυτό πρέπει να το σημειώσουμε, γιατί σήμερα έχουμε προβλήματα με αυτή τη θεώρηση πώς υπάρχουν τα πράγματα, ανεξαρτήτως του ανθρώπου, από μόνο τους. Ένας ύστερος συγγραφέας του 4ου χριστιανικού αιώνα
λέει ότι το όστραχο στο βυθό της θάλασσας λάμπει με τα χρώματά του, έστω κι αν κανένα μάτι ανθρώπου δεν το θεωρεί. Έχει να κάνει με τα οικολογικά μας αυτό που σας λέω, και αν χρειαστεί στο τέλος θα επανέλθουμε. Τα πράγματα, αν και υπάρχουν λοιπόν ανεξάρτητα από τον άνθρωπο, ωστόσο δεν είναι πάντοτε φανερά σε αυτόν που τα θεωρεί. Τα πράγματα πολλές φορές αρέσκονται να κρύπτονται. Η ψυχή όμως του ανθρώπου, συγγνώμη, με το όργανο του νου, προσπαθεί να τα φέρει στο φως. Από τη λύθη στη μη λύθη. Από εδώ και η αλήθεια. Η ψυχή εναπορεί πολύ, γιατί είναι το πρώτο κίνητρο για την αρχαία διανόηση, την αρχαιοελληνική σκέψη, η απορία, το θαυμάζει, λαμβάνει το θάμβος των πραγμάτων. Αυτό που εκπέμπουν τα πράγματα στον παρατηρητή. Τι είναι αυτό, τι στέλνουν τα πράγματα, φως είναι, δέσμες είναι, δεν ξέρω. Η ψυχή στη συνέχεια εικονίζει, δημιουργεί εικόνες μες στην ψυχή. Φωτογραφίζει, επιτρέψτε μου αυτή την καθημερινή μας έκφραση, τόσο οικεία στις δικές μας ενασχολήσεις. Και εισάγει μέσα της αυτές τις εικόνες φωτογραφίες των πραγμάτων. Εν συνεχεία, ένα δεύτερο στάδιο, αυτό ήταν το πρώτο, η ψυχή προσπαθεί να τυπώσει αυτά τα αρνητικά των φωτογραφικών λήψεων. Και η πρώτη εκτύπωση είναι ο λόγος. Προσπαθούμε θετικότερα να κοινοποιήσουμε στους τρίτους και στον εαυτό μας, και εμείς έχουμε ανάγκη να ακούσουμε τις τυπωμένες και να δούμε τις τυπωμένες φωτογραφίες. Και βέβαια σε τελευταίο εκδοτικό σκαλοπάτι τυπώνουμε αυτές τις φωτογραφίες και στο γραπτό μας λόγο. Τα γραφόμενα γίνονται σύμβολα της φωνής, η οποία φωνή είναι σύμβολο των ψυχικών παθημάτων, τα οποία παθήματα προκαλούνται από την θεώρηση των πραγμάτων. Αυτή είναι από την άλλη, από την αντίστροφη σειρά, η συνέχεια των σταδίων της φωτογράφησης. Αφού δώσαμε ελεύθερα κάπως τη λειτουργία του τρίπτυχου πράγματα, νοήματα, λέξεις και πώς η ψυχή περνάει από το ένα στ' άλλο, είμαστε τώρα σε θέση να προσεγγίσουμε, δεν λέω να κατανοήσουμε πλήρως, γιατί και οι ερευνητές παλεύουμε χρόνια για να δούμε αυτά τα δύσκολα αρχαιοελληνικά ζητήματα. Να προσεγγίσουμε την απάντηση που δίνει ο φιλόσοφος, ο Αριστοτέλης και η ομοίοι του στο ερώτημα που βρίσκεται η αλήθεια και που το ψεύδος. Σύμφωνα με τα προηγούμενα, αγαπητοί φίλοι, η αλήθεια και το ψεύδος αναζητούνται πρωτίστως στα νοήματα ή τις φωνές, όταν αυτά συντίθενται ή όταν διαιρούνται. Όταν δηλαδή τα νοήματα γίνουν λόγος και επιχειρούν να ερμηνεύσουν, δηλαδή να φανερώσουν τα πράγματα. Εκεί ανιχνεύεται, αναζητείται, υπάρχει, ευρίσκεται είτε το αληθές είτε το ψεύδος. Στα νοήματα, εν συνθέση και στον λόγο. Επιτρέψτε μου να ισχυριστώ ότι αυτή η απάντηση, η αρχαιοελληνική, η φιλοσοφική, είναι κεφαλαιόδους σημασίας. Είναι μνημειώδης, είναι μοναδική. Αρκεί να θυμηθούμε τις πολύπλοκες φιλοσοφικές κατασκευές των αρχαίων, προκειμένου να τύχουν της αληθείας και να αποφύγουν το ψεύδος, είτε των ρητόρων, είτε των αγορητών στην αγορά, είτε των παντίων καιροσκόπων, σε εισαγωγικά, εκείνης της εποχής. Αγώνες λόγου προς τη μια θετική κατεύθυνση ή προς την άλλη την αρνητική. Για να αποτιμήσουμε συνολικότερα, δηλαδή διαχρονικότερα, αυτή τη φιλοσοφική απάντηση που μόλις σκιαγραφήσαμε, οφείλουμε να σημειώσουμε απαρχής, όντας υποψιασμένοι από τη συνέχεια εμείς τώρα, ότι το κρίσιμο σημείο της απάντησης δεν εντοπίζεται στη θετική διατύπωση «η αλήθεια είναι στα νοήματα» ή «η αλήθεια είναι στις λέξεις», αλλά σε αυτό που παραλείπεται. Δεν είναι τα πράγματα ο χώρος, ο πρώτος όπου αναζητείται η αλήθεια ή το ψεύδος. Η πρωτοκαθεδρία για την αλήθεια ή το ψεύδος φυλάσσεται απολύτως από τα νοήματα και από τις λέξεις. Αν αυτά αληθεύσουν, τα νοήματα και οι λέξεις,
τότε είτε κατά συγκατάβαση είτε κατά γειτονία και τα πράγματα μπορεί να αληθεύουν ή να ψεύδονται αντιθέτως. Όπως ήδη αναγγείλαμε στην αρχή, μετά την αρχαιοελληνική φιλοσοφική απάντηση και κατάθεση, θα περάσουμε στη Βυζαντινή παράδοση, ειδικότερα στη Βυζαντινή θεολογία, να το περιορίσουμε κάπως. Ήδη με αυτόν τον σχεδιασμό, να περάσουμε από την αρχαία φιλοσοφία στη Βυζαντινή θεολογία, εγείρεται ένα κρίσιμο ερμηνευτικό ζήτημα. Ζήτημα το οποίο, και εσείς θα γνωρίζετε και θα παρακολουθείτε, ταλανίζει πολλούς από τους συγχρόνους και επιστήμονες και ελεύθερους μελετητές. Ποιο είναι το ζήτημα? Αυτό που αναφέρεται στις σχέσεις της αρχαιοελληνικής φιλοσοφίας, παραδόσεως, ζωής της προχριστιανικής με την χριστιανική περίοδο. Τι έχουμε ανάμεσα σε αυτά τα δύο τμήματα της ευρύτερης ιστορίας μας? Ποιο είδος σχέσεως νομίζουμε εμείς ότι υπήρξε τότε και εν συνεχεία το πρεσβεύουμε τώρα ως πραγματικό? Η σχετική βιβλιογραφία, η σύγχρονη, ιδίως τα τελευταία 10 χρόνια, δεν είναι απλώς πλουσία. Μέρα με τη μέρα εμφανίζεται πλουσιότερη. Όχι μόνο με μεταφράσεις ευρωπαϊκών και ξένων βιβλίων εν γέννη, αλλά και με δικές μας παραγωγές επί του αντικειμένου. Επειδή συμβαίνει να παρακολουθώ αυτή τη βιβλιογραφία, θα ήθελα να μου επιτρέψετε να καταθέσω την κρίση ότι έχουμε δρόμο ακόμα να διανύσουμε προκειμένου να εγγύσουμε με λιγότερες όσο γίνεται προκαταλήψεις το κρίσιμο ζήτημα για τις σχέσεις αρχαίας Ελλάδας και χριστιανικού Βυζαντίου. Για να μην θέσουμε αυτά τα ζητήματα εδώ και φύγουμε, παρεκκλίνουμε από το σκοπό μας, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω μια-δυο παραγράφους από έναν κορυφαίο Έλληνα λόγιο, το οποίο τα έργα σας τα συστήνω ανεπιφυλάκτως, αν μπορείτε, ήδη έχουν συγκεντρωθεί και σε δύο τόμους, τα έργα του Ζήσιμου του Λορεντζάτου. Και από αυτού θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο, ένα απόσπασμα από το έργο που δημοσιεύθηκε το 1961 και στους φιλολογικούς κύκλους τότε είχε κάνει μεγάλη αίσθηση. Εμείς θεολόγοι δεν το είχαμε καταλάβει τι σήμαινε το χαμένο κέντρο του Ζήσιμου Λορεντζάτου. Τώρα βεβαίως και οι θεολόγοι το έχουν ανακαλύψει και το έχουμε αποτιμήσει. Ακούστε λοιπόν τι λέει, γιατί αναλύει τις σχέσεις που έχει η ποίηση, που έχει ο Σεφέρης με την ελληνική παράδοση, στη διαχρονική της πορεία την ελληνική παράδοση. Καθώς είπαμε, αναφέρεται σε προηγούμενες αναλύσεις, λέει ο Λορεντζάτος, τώρα το μου σας διαβάζω, είναι του Λορεντζάτου, είναι μερικές φορές σαν να μην μπορούμε να ξέρουμε αν όσα λέμε σήμερα εμείς οι Έλληνες ξεφέρνουν ή όχι από τη σκιά που ρίχνει πάνω μας ευθύς από την αρχή, από το 1821, η διαποτιστική παραμόρφωση της αναγέννησης, της δυτικής αναγέννησης. Μέχρι τότε, εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα σχετικό με τη διανομή της πανάρχειας χειρονομιάς μας. Είχαμε περάσει με καιρό και με κόπο, ο στίχος είναι του Σολομού, με αιώνες πολλούς συντήρηση και αξιοθαύμαστη σοφία, είχαμε περάσει από την ελληνική στη χριστιανική μορφή της παράδοσής μας. Και οι ανοιχτοί μας λογαριασμοί με τα μάρμαρα ή με τα αρχαία αγάλματα είχαν κλείσει. Ουσιαστικά πριν κλείσει ο Ιστινιανός στις σχολές στην Αθήνα το 529 και πριν οι τελευταίοι φιλόσοφοι μετακομίσουν στην Περσία. Η μια παράδοση, η αρχαία, είχε παραχωρήσει τη θέση της στην άλλη. Είχε ζήσει κανονικά το θάνατο εκείνης και είχε πεθάνει τη ζωή της άλλης, είναι ένα λογοπαίγνιο με ένα προσωπικό απόφευγμα. Οι Έλληνες δεν είχαμε έλλειψη από παράδοση. Δεν πρέπει να ξεχνάμε πως εμείς δεν γνωρίσαμε μήτε ιερή εξέταση, μήτε αναγέννηση, μήτε μεταρρύθμιση. Αυτά του Λορεντζάτου.
Μηδέ η παράδοσή μας πέρασε ποτέ από κρίση απέναντι στον εχθρό, κάποιον δικό μας εχθρό παλαιότερο ή μεσαίο, ή αμφιβολίες, όπως πέρασε αυτή των Ευρωπαίων. Εμείς δεν χρειαζόταν να δείχνουμε προγονική νοσταλγία, να κυλοπονάμε διάφορες σκέψεις γύρω από τα αρχαία αγάλματα. Δεν αμφιβάλαμε ποτέ για τη ζωντανή παράδοσή μας, αλλά απλούστατα ξέραμε πως είχαν και οι αρχαίοι έναν καιρό την πνευματική ή τη μεταφυσική τους παράδοση, τα όσια και τα ιερά τους, οι αρχαίοι, όπως τα δικά μας εμείς. Τα γάλματα είναι γερά, είναι ιερά. Είναι φράση του Μακρυγιάννη που τη χρησιμοποιεί εδώ ο Λορετζάτος. Τα γάλματα είναι ιερά, ήταν αντικείμενα κάποιες λατρείας τότε. Εκείνο που προοριζόταν να ζήσει από την ελληνική μορφή της παράδοσης και ζει μέχρι σήμερα ενετέρα μορφή, γιατί αυτό που λέμε Ελλάδα ή ό,τι βιώσιμο πνευματικά περισσώθηκε από την παράδοση της ελληνικής αρχαιότητας, δεν έζησαν πολλοί στο Σλάιερμάχερ, όπως νομίζουν κάποιοι ορισμένοι σήμερα. Διατηρήθηκαν, μεταδόθηκε στους ορθόδοξους προγόνους μας από τους πατέρες της Ανατολής. Είναι φράση του φιλολόγου και δοκιμιογράφου και κριτικού Λορεντζάτου, παρακαλώ. Δεν είναι φράση θεολόγου. Και γράφεται το 61 αυτό. Οι όσοι διατήρησαν απαρασάλευτοι μέσα από τόσους αμήλικτους αιώνες την ίδια ακριβώς μεταφυσική ιερή γεωγραφία, χτίζοντας συχνά τους ναούς των, ακόμα και με τα ίδια λιθάρια ή στα ίδια μέρη όπου χτίστηκαν, μια φορά ισοπασμένοι ναοί των αρχαίων Ελλήνων. Αν και πέρασαν 35 περίπου χρόνια από τη δημοσίευση του χαμένου κέντρου, κομμάτι του οποίου σας διάβασα πριν από λίγο, οι κρίσεις αυτές οι διαγνωστικές, θα έλεγα ιατρικές, του Λορεντζάτου κρατούν ακόμη και σήμερα, μετά από ένα τρίτο αιώνος, αμύωτη την ισχύ τους. Για να τις δοκιμάσουμε στην πράξη αυτές τις κρίσεις, για το πέρασμα από την αρχαία στην Βυζαντινή παράδοση. Για να περάσουμε δηλαδή στο δεύτερο μέρος της εισήγησής μας, επιλέξαμε ως πεδίο ασκήσεως, γιατί περί αυτού πρόκειται, μια μοναδική προσωπικότητα της Βυζαντινής θεολογίας. Από την πλειάδα των μεγάλων πατέρων, αγαπητοί φίλοι, ο Άγιος Μάξιμος φαίνεται να συγκεντρώνει εν ταυτό κάποια γνωρίσματα που σαγηνεύουν το μελετητή των ελληνικών πηγών εν γέννη. Συνήθως παρουσιάζεται με τους φιλοσοφικότερους των εκκλησιαστικών πατέρων. Σε πιο ευτυχείς στιγμές υποδεικνύεται ως ολόγιος εκείνος Ανίρ που επέτυχε τη δημιουργικότερη εφομοίωση του αρχαιοελληνικού φιλοσοφικού λόγου. Αυτές οι κρίσεις είναι αληθείς, είναι αξιοσημείωτες. Όμως γίνονται πιο αληθινές όταν οι κρίσεις αυτές προβληθούν πάνω στην εκρηκτική προσωπικότητα του Αγίου και του ομολογητού. Είναι δύο πράγματα ίδια και διαφορετικά. Τα οποία δύο πράγματα, Άγιος και Μάρτης και ομολογητής, υπήρξε άνευ διακοπών από μικρός, από νεαρή ηλικία ως το τέλος του, ο Άγιος Μάξιμος. Αν αυτού του μοναχού του απεστέρησαν με βία μέλη του σώματός του, μέλη αναγκαία για τη γραφή και τη φωνή, έχει σημασία που το διαλέξαμε, γιατί ο λόγος μας είναι για τη φωνή, για τον λόγο και για τη γραφή. Του έκοψαν και τη γλώσσα και το χέρι, να μην μπορεί να γράφει, ούτε να μπορεί να μιλάει. Τότε, δύο τεινά πρέπει να έχουν επισυμβεί από τον 6ο-7ο αιώνα ως το σημερινό 20ο. Ή ότι η παντοειδής εξουσία έχει μεταμορφωθεί σε φιλανθρωπείο, ή ότι τα γραφόμενα και τα λεγόμενα τα δικά μας σήμερα δεν αγγίζουν, δεν ενοχλούν κανέναν. Η ζωή και το έργο του λαμπρού αυτού ανδρός φαίνεται να συνοψίζονται στην ακόλουθη διατύπωση του Διονυσίου του Αρεοπαγίτη, ενός πατέρος προηγουμένως, τον οποίον όχι μόνο αγάπησε ο ομολογητής Μάξιμος, αλλά και τίμησε με τα σχόλια που έκανε στο έργο. Έτσι λοιπόν
οι καθηγεμόνες της δικιάς μας θεοσοφίας πεθαίνουν υπέρ της αληθείας κάθε μέρα. Μαρτυρούντες και με κάθε λόγο και με κάθε έργο για την ενιαία αληθογνωσία των χριστιανών. Τι, ότι δηλαδή αυτή είναι η απλούστερη, η θεότερη, η μία και η απλή θεογνωσία. Ο Άγιος Μάξιμος έζησε πάνω από 80 ταραγμένα χρόνια, 580 ως 662. Οι ερευνητές διακρίνουν σε τρεις κύριες ομάδες τα έργα. Στην πρώτη, που συμπίπτει με την παραμονή του στη Μονή του Αγίου Γεωργίου της Κιζίπου, είναι απέναντι από την πόλη, σε ένα παραλιακό μέρος. Αν εξαιρεθούν κάποιες επιστολές, δύο κύρια έργα βρίσκουν θέση στην πρώτη περίοδο. Ο λόγος ασκητικός προς κάποιον Ελπίδιο, που του γύρεψε συμβουλές σχετικά με την ασκητική τέχνη, τη μαστορική αυτή τη μεγάλη της παραδοσής μας, και τα πασίγνωστα σήμερα σε όλο τον κόσμο, τα κεφάλαια περί αγάπης, τα οποία εκτείνονται σε 4 εκατοντάδες. Από αυτά τα κεφάλαια, τα γνωστά σήμερα διεθνώς, θα μου επιτρέψετε να σας διαβάσω ένα πανέμορφο τετράστιχο. Νους μεν καθαρός, ορθά βλέπει τα πράγματα. Λόγος δε γεγυμνασμένος, υπόψιν άγει τα οραθέντα. Θα βγάζει στο φως, υπόψιν άγει τα οραθέντα. Ακοή δε λαμπρά, καλή ώρα, υποδέχεται αυτά. Ο δε των τριών εστερημένος, νου καθαρού λόγου και γυμνασμένου ακοής λαμπράς, τον ειρικότα κακίζει. Τα βάζει με αυτόν που τα λέει. Μέσα σε ολίγιστους στίχους, ειδού εν συνόψη μια απέριτη πρόταση περί γνώσεως, περί του ιδέντου. Μέσα σε ολίγες φράσεις, παρόντα και εν συνδέση, τα ουσιώδη συστατικά στοιχεία για να συγκροτηθεί μια συνολική πρόταση του ιδέν. Ακόμη και ο μη ειδικός της ανάγνωσης αναγνωρίζει σε αυτό το τετράστιχο τα κύρια στοιχεία της φιλοσοφικής αριστοτελικής προτάσεως που μόλις πριν από λίγο παρουσιάσαμε. Και μιλάμε για μια απόσταση 1000 περίπου ετών. Τα πράγματα να κατέχουν την πρώτη, την φυσική τους πρωτοκαθεδρία, οι γνωστικές δυνάμεις του ανθρώπου της ψυχής να αναλαμβάνουν τη θεώρησή τους, ο νους να ειδεί υπό προϋποθέσεις, έτσι, γυμνασίας και ασκήσεως βεβαίως, τα πράγματα, ο λόγος να κοινοποιήσει όσα θεώρησε ο νους και η προσθήκη του τροπικού παραλήπτη ενισχύει τη λειτουργία του όλου σχήματος. Χωρίς να υπάρχει ρητή αναφορά στο φιλοσοφικό παιχνίδι του αληθεύινη του ψεύδεστη που παρουσιάσαμε πριν, η όλη συνάφεια το προϋποθέτει ως συνυπάρχον, γιατί ο νους βλέπει τα πράγματα. Πράγματα, νους, νοήματα, λέξεις, γραφόμενα ήταν η συνέχεια του τετραστίχου. Στο σημείο αυτό επιβάλλεται να εισαχθεί μια ερμηνευτική παρένθεση. Υποσυνθήκες τρεχούσης εξηγητικής πρακτικής, αυτό το μικρό κεφάλαιο περί αγάπης θα προσεφέρεται για μια θαυμάσια εφαρμογή ορισμένων απόψεων ότι τάχαντες περάσαμε αυλαβώς από την αρχαία ελληνική περίοδο, την ιδωλολατρική, στην χριστιανική. Ότι ο στοχασμός προσελήφθη δημιουργικά, ο αρχαιοελληνικός, από τη χριστιανική σκέψη. Ορισμένοι μάλιστα θα μπορούσαν να πούν ότι αυτή η πρόσληψη έγινε και δημιουργικότερη, καθότι τώρα εμείς της νέας παραδόσεως έχουμε περισσότερα εργαλεία στα χέρια μας για να ασκήσουμε το νου μας, να ασκήσουμε τα αισθητηριά μας και ούτω καθεξής. Τέλος, δεν αποκλείεται και το ενδεχόμενο σε αυτή τη χώρα του χαμένου μέτρου και κέντρου, όλα είναι πιθανά, να υπάρξει και κάποιος αντιπρόσωπος κατά τον Τίνο Χριστιανόπουλο, άλλον σαλονικιό συγγραφέα, ο οποίος αναπαλαιώνοντας παλαιοευρωπαϊκά
ιδεολογήματα, να πει ότι έχουμε ανανέωση του φιλοσοφικού στοχασμού, αυτή τη φορά με τρίγωνα χριστιανικό και εν προκειμένου με πόγωνα μοναστικό. Οι τρεις λοιπόν διαβαθμισμένες τάσεις που ανέφερα εν συντομία ταξινομούν εν πολύ στις προθέσεις, όχι όμως και τις επάρκειες τις επιστημονικές που έχουμε σήμερα στο νεοελληνικό τοπίο. Αφήνοντας εκτός παιδιάς τις δύο στάσεις της κοινής καχεξίας, την πρώτη και την τρίτη που σας μνημόνευσα, οφείλουμε να σταθούμε στη μεσαία που φαίνεται να είναι η σοβαρότερη εν χρήση σήμερα στα πιο σοβαρά μελετήματα που κυκλοφορούν. Αν και υπάρχουν πάμπολες πληροφορίες από τα έργα που θα μπορούσαν να στηρίξουν το ενδεχόμενο να έχουμε περάσει από το αρχαιοελληνικό σχήμα στο βυζαντινό με κάποια ευκολία και χωρίς ιδιαίτερες τομές στα κέρια, εν τούτης υπάρχουν κάποιες εφαρμογές στο έργο του Αγίου Μαξίμου, στα γραφτά του, που μας υποχρεώνουν να σκεφτούμε εξ αρχής και τα ερμηνευτικά μας εργαλεία και την εξηγητική τους αποτελεσματικότητα. Μία θα αναφέρουμε απόψε, νομίζουμε ότι φτάνει για να μην σας κουράσω πολύ. Αυτή η μία συνάφεια, 4-5 σειρές είναι, περιέχεται στα πρακτικά, στις παρασημειώσεις όπως μας λένε τα χειρόγραφα, μιας δημόσιας προφορικής αναμέτρησης. Το σκηνικό αυτής της δημόσιας αναμέτρησης και η πλαισίωσή της, από αυτούς που έλαβαν μέρος και την παρακολούθησαν, είναι μαγευτικό, είναι μοναδικής αισθητικής αρτιότητας. Ακούστε. Από τη μια μεριά ένας πατριάρχης, ο Πύρος, είναι συμβάν ιστορικό, δεν είναι σκηνοθετική άδεια του συγγραφέα Αγίου Μαξίμου, υπήρξε αυτή η συζήτηση και κρατήθηκαν σημειώσεις και μετά ο Άγιος Μάξιμος το έκανε έργο. Από τη μια μεριά ένας πατριάρχης, της Κωνσταντινούπολης, ο Πύρος. Από την άλλη μεριά ένας μοναχός, ναι, ένας μοναχός. Φαντάζεστε σκηνικό, ένας πατριάρχης. Και ένας μοναχός. Στο ίδιο επίπεδο συζήτησης. Προσοψιστέντες αλλήλεις. Ο ένας να βλέπει φάτσα κάρτα που λέμε καθημερινά από τον άλλο. Πατριάρχης, μοναχός. Βέβαια μεσολάβησε κάποιος ευσεβέστατος ανήρ της εποχής για να γίνει αυτό. Δεν γίνονται εύκολα αυτά τα πράγματα. Ένας πατριάρχης και ένας μοναχός. Ένας απέναντι στον άλλο να συζητήσουν. Πατρίκιος Γρηγόριος το όνομα αιωνία του ημίμη του ευσεβεστάτου ανδρός το όνομα που μεσολάβησε και έγινε αυτή η συνάντηση. Είναι μοναδική στα χρονικά όσο μπόρεσα να ψάξω. Αν βρείτε καμία δεύτερη θα ήθελα να μου τη δώσετε ή τις μαζεύω αυτές τις σκηνοθεσίες, τις ιστορίες, όχι των συγγραφέων. Η συζήτηση, ζήτηση είναι ο όρος για τον 7ο αιώνα, έγινε το 645 και είχε ως θέμα μια δογματική καινοτομία που είχε εισαγάγει στη θεολογία της εποχής, ο Πατριάρχης και ο Προκατοχός. Για το ένα θέλημα ή τα δύο θελήματα του Χριστού. Να μην πούμε όμως αυτά, γιατί είναι δύσκολα για τη συζήτησή μας. Το αποτέλεσμα της συζητήσεως αυτής της μοναδικής και του σκηνικού του μοναδικού είναι επίσης μοναδικό, όχι μόνο για τα αρχαία debate, αλλά και για τα σύγχρονα. Ακούστε, αποτέλεσμα συζητήσεως. Ο Πατριάρχης, εκεί, στη συζήτηση. Με τους φαρακούς της τηλεόρασης και τα μικρόφωνα να παίρνουν, να λαμβάνουν, να μεταδίδουν. Ζητάει δημοσίως συγγνώμη στη συνέχεια της συζήτησης που είχε με τον μοναχό. Συγγνώμη για τα εξαγνίασα τοπήματά του. Και μάλιστα υπόσχεται εκεί να πάει με τον μοναχό Μάξιμο, μάρτυρα και ομολογητή στη Ρώμη και να καταθέσουν το αποτέλεσμα της συζήτησης, δηλαδή την δημόσια συγγνώμη. Τι υπηρετεί μέσα στην συζήτηση την προφορική ή την γραπτή εν συνεχεία στο έργο του Αγίου αυτή η φράση που σας είπα στα αρχαία, αποκαλύπτεται μνημειώδης και μοναδική, αφού μέσα στα δυο αντιθετικά της σχέλη καταφέρνει να περιλάβει
μια μακραίωνη φιλοσοφική προβληματική. Και όχι μόνο. Και μια απάντηση χριστιανική θεολογική, η οποία μνημονεύεται στο όνομα του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου. Κάνοντας χρήση συγγνωστή κάποιας ερμηνευτικής ελευθεριότητας, θα μπορούσαμε να την αποδώσουμε ως εξής. Ελευθεριότητα ερμηνευτική. Μην πάρετε της μετρητής την μετάφραση. Δεν μεταφράζεται εύκολα τέτοιος λόγος με αξιώσεις ακρίβειας και πιστότητας. Αντιθέτως προς ό,τι ισχύει στους έξω, στους φιλοσόφους, όπου η αλήθεια αναζητείται και υπάρχει στα νοήματα ή στα ονόματα, σε μας τους χριστιανούς, κατά τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, η αλήθεια υπάρχει στα πράγματα. Άλλη μια φορά επιτρέψτε μου, αγαπητοί φίλοι, να ισχυριστώ ότι η σημασία, το κεφάλαιο αυτής της φράσεως αποκαλύπτεται μνημειώδες και ιστορικό. Ο αρχαίος Έλλην φιλόσοφος, όπως ήδη σημειώσαμε, και κάθε φιλόσοφος ως τα σήμερα, αναζητεί πρωτίστως την αλήθεια στα νοήματα και τις λέξεις. Εκεί ρίχνει το βάρος της έρευνάς του, της ανάλυσής του. Η Βυζαντινή θεολογία μετακινεί την αρχική σκοπευσή της προς τα πράγματα. Από εκεί, από τα πράγματα, αρχίζει την αναζήτηση της αλήθειας ή του ψεύδους. Οφείλουμε, εάν θέλουμε να είμαστε μνήμονες αυτής της παραδόσεως, και όχι απλώς να την επικαλούμαστε για να εφησυχάζουμε, να στεκόμαστε κάθε φορά και αυτήν εδώ με περισσή επιμονή και περιέργεια σε αυτές τις τομές και να διερωτιόμαστε κάθε φορά και απόψε άλλη μία, γιατί επισυνέβησαν, γιατί οι δικοί μας συγγραφείς Άγιοι Πατέρες ενασχίσει Θεοφόροι και λοιποί εκπρόσωποι μας έκριναν σκόπιμο να τάμουν και να ανασυνθέσουν αυτές τις παλιές κατασκευές, τις τόσο άρτιες και καθιερωμένες για εκείνη την εποχή. Βεβαίως, το να εξηγήσει πλήρως κανένας σε βάθος και στα καθέκαστα αυτές τις συνθέσεις, τις αλλαγές, αυτό θα σήμαινε να γράψει τόμος και να ιστορήσει μακρούς αιώνες και μακρές γραφές. Θα πρέπει να αναλύσει την διδασκαλία για τη δημιουργία του κόσμου, τη δημιουργία του ανθρώπου, τη σχέση της δημιουργίας του ανθρώπου με τα έσκατα, με το τέλος της ιστορίας. Βέβαια, όπως αντιλαμβάνεστε κι εσείς, για τη χρεια την προκειμένη, είναι πάρα πολλά αυτά. Και για να οικονομήσουμε το ζήτημα της ώρας, θα συνοψίσουμε αυτά τα μεγάλα κεφάλαια της παραδοσής μας σε 2-3 θέσεις κλειδιά όμως, που μας επιτρέπουν να δώσουμε απάντηση στο ερώτημα γιατί οι πατέρες έταμαν το συγκεκριμένο σχήμα το φιλοσοφικό και το ανασύνθεσαν. Πρώτη θέση, κλειδί. Αποτελεί κεντρική διδασκαλία της Εκκλησίας μας ότι ο άνθρωπος δημιουργήθηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση του Δημιουργού του. Θα μου επιτρέψετε. Η πατερική εξήγηση αυτής της διδασκαλίας, του κατ' εικόνα και του καθομοίωση που λέμε οι θεολόγοι, αναφέρεται στο γεγονός ότι ο άνθρωπος έγινε λογικός. Αυτές είναι οι συμπυκνώσεις των ερμηνεών ανά τους αιώνες. Λογικός κατ' εικόνα του Θεού Λόγου Παύλα Δημιουργού του. Θεός Λόγος ο Δημιουργός, λογικός επειδή πήρε από τον Λόγο με κεφαλαίο. Για τους Καπαδόκες και ιδιαίτερα για τον Μέγα Αθανάσιο, ο άνθρωπος έλαβε ως πρίκα, ως δωρεά, ως χάρισμα, ένα θεϊκό δώρο, ένα κάτωπρο, έναν καθρέφτη. Είναι φράσεις των πατέρων μας. Ένα κάτωπρο το λογικό του δηλαδή, κάτωπρο κυρτό, και σημειώστε σας παρακαλώ, κάτωπρο κινητό. Δεν έχει να κάνει τα κινητά που ξέρουμε τώρα, που γέμισε ο τόπος. Όταν ο χρήστης και δωρολήπτης άνθρωπος
ελευθέρωση. Το κινητό έχει να κάνει με το δικαίωμά του και την ελευθερία του να το στρέφει όπου θέλει. Όταν λοιπόν το στρέφει προς τα άνω, φωτίζεται το κάτωτρο, λαμβάνει φως από το φως που του στέλνει ο Δημιουργός. Εν το φωτί βλέπει φως κατά πως ψέλνουμε κάθε Κυριακή και κάθε φορά στον όρθο. Εκτός αν δεν τα ψέλνουμε ή δεν τα σκεφόμαστε. Ή τα ψέλνουμε ψαλτάδες για μας και εμείς ησυχάζουμε. Και με αυτό το φως που παίρνει από το καθρέφτη του, το λογικό του, τον Δημιουργό του, βλέπει πρώτα πρώτα τον ίδιο τον Δημιουργό του. Αυτή είναι η έννοια, το φωτί βλέπει φως. Αυτό που του στέλνει της δωρεάς και της δωρεάς το φως και της δωρεάς το όργανο να λάβει το φως, βλέπει αυτόν που τον έφτιαξε. Εν συνεχεία, με το ίδιο φως και μέσω της όρασης της θεωρίας του Δημιουργού του, βλέπει τα πράγματα, τα δημιουργήματα. Και βέβαια υπάρχουν και ειδικότερες φράσεις, επιτρέψτε μου μια-δυο να θυμίσω. Βλέπει το βάθος των πραγμάτων, όχι την επιφάνεια. Τους λόγους τους δημιουργικούς των όντων, τους οποίους λόγους είχε ο Δημιουργός μαζί του και κάποια στιγμή στη δημιουργία τους έβαλε μέσα στα όντα, προκειμένου να έρθουν στην ύπαρξη, στο ίδιο. Αυτά τα βλέπει το κάτωτρο, το λογικό του ανθρώπου, μόνον όταν βλέπει τον Δημιουργό και παίρνει το φως της δωροληψίας. Δεύτερη θέση, κλειδί. Όταν ο άνθρωπος στρέφει εκουσίως το κάτωτρο προς τα κάτω, προς τα πρόσγεια, όπως λένε οι πηγές μας, τότε χάνει, όπως είναι φυσικό, τη φωτοδοσία, τη φωτοχυσία, τη φωτοληψία. Το κάτωτρο αρχίζει σταδιακά να χάνει από τον φωτισμό, να έχει πλημελή φωτισμό. Τότε ακριβώς, αγαπητοί φίλοι, επιτρέψτε μου τη σχηματοποίηση, αλλά η χρήση του χρόνου μας υποχρεώνει, αρχίζει η διαδικασία, η ασταμάτητη, κατά το μέτρο που το κάτω το γέρνει προς τα πρόσγεια, η διαδικασία, η ασταμάτητη της ειδωλοποιίας. Δεν λέμε είδωλα τυχαία στην παράδοσή μας. Είδωλα είναι ένας όρος που προέρχεται από τον μηχανισμό του κατώπου. Τι φαίνεται μέσα στο κάτωπο και πώς φαίνεται. Υπό ποιες συνθήκες φωτισμού ή σκότους. Πρώτο είδωλο, που σημειώνει ο Μέγας Αθανάσιος και οι ασκητικοί πατέρες, πρώτο είδωλο, παρεφθαρμένο μάλιστα, στο ημίφος που βλέπει, είναι τον εαυτό του. Του γύρισε προς τα κάτω. Δεν βλέπει τον Δημιουργό του. Η επίνεια, κρατήστε αυτόν τον όρο και ψάξτε τον και σε κανένα λεξικό να δείτε. Βέβαια, στα σχολιά μου δεν υπάρχουν τα σύντομα. Και εμείς θεολόγοι μετά. Αυτή η παραλειτουργία του νόος παίρνει αφορμές από τα πράγματα, τα δημιουργήματα του Θεού, και αφού τις αναμίξει, αυτές τις αφορμές από τα πράγματα, με πολλή φαντασία, με εμπαθή κυρίως φαντασία, φτιάχνει νέα όντα, ναι, τι επίνεια, δημιουργεί. Νέα πράγματα, ανυπόστατα μεν, όπως λένε οι πατέρες, γιατί εν υποστάση, υποστατικά, υπάρχοντα πραγματικά είναι μόνο τα αγαθά, αλλά φτιάχνονται τώρα και καινούργια πράγματα με την επίνοια και με τη φαντασία. Έτσι, μαζί με τα πράγματα δημιουργήματα του Θεού, έχουμε και τα πράγματα, παύλα είδωλα, παύλα δημιουργήματα του ανθρώπου. Τρίτον και τελευταίο σημείο, θέση, κλειδί, προχωρημένο στάδιο της ειδωλοποιίας, ο κυρτός καθρέφτης στρέφεται προς τα πρόσγεια, συνθήκες πλημελούς φωτισμού, βλέπει τον εαυτό του, αρχίζει η δημιουργία ατελείωτων ειδώλων. Όταν αυτό γίνει παγιότερον, όταν μονιμοποιηθεί το κάτωτρο να βλέπει προς τα κάτω, τότε αρχίζει η ειδωλολατρεία. Χάνουμε ακόμα και το ενδεχόμενο να υπάρχει κάτι άλλο να μας ρογνύει κάπως τη βεβαιότητά μας περί αυτό που βλέπουμε εκείνη τη στιγμή. Όταν η αναστροφή του νου, δηλαδή του κατώπτρου, γίνει μονιμότερη, όταν ο ανθρώπινος νους συσχωτιστεί, πνιγμένος στην πληθή των ειδώλων του που ίδιος κατασκεύασε και έλαβε και θεώρησε, τότε αρχίζει η απολυτοποίηση των δικών του εμπνεύσεων και κατασκευών. Με πρώτο, αυτή τη φορά, αντικείμενο λατρείας,
όχι ειδωλοποιίας όπως ήταν στο προηγούμενο στάδιο, τον ίδιο του τον εαυτό. Η φιλαυτία είναι η μήτρα πάντων των παθών, γιατί έχει ήδη στην αρχή της διαδικασίας παρυποστασιαστεί, έχει έρθει στο προσκήνιο της υποστάσεως πλαγίως. Από αυτή την προηγούμενη εξάπαντο συνοπτική και κατάφορα άδικη για τις πηγές, τους πατέρες και όλες τις αναλύσεις της παράδοσης, αλλά αναγκαστική για τις συνθήκες της προκειμένης συνάξεως, από αυτή την υπόμνηση λοιπόν εξηγείται, πιστεύουμε, η βαθύτατη, η ανυπαίθετη ανάγκη των Βυζαντινών συγγραφέων να γίνουν ερευνητικότεροι περί τα πράγματα. Να μην αφαιθούν δηλαδή στο παλαιό φιλοσοφικό σχήμα. Η νέα πίστη τους και κυρίως η εμπειρία των ασκητών και των ομολογητών και των μαρτύρων έδειξε ότι πριν οδηγηθούμε να ψάξουμε την αλήθεια στα νοήματα ή στις λέξεις, οφείλουμε να την αναζητήσουμε πρωτίστως στα πράγματα. Διότι μέσα στην μακρότατη πλέον ιστορία πέρασε το στάδιο που τα πράγματα ήταν δημιουργήματα καλά λίγαν του δημιουργού. Στη συνέχεια της ιστορίας έχει αλλάξει και η ταξιθέτηση του κόσμου και η όραση του κόσμου. Στον κόσμο δεν υπάρχουν μόνο τα καλά λίγαν δημιουργήματα. Υπάρχουν εκτός αυτών και οι πολυειδείς πολλών ειδών κατασκευές του συνδημιουργού ανθρώπου. Σε αυτό το σημείο επιβάλλεται να θυμηθούμε και τον δάνειο τίτλο του Πεντζίκη που βάλαμε τίτλο στην απόψινή εισήγηση. Έτσι να λύσουμε και κάποιες από τις απορίες, πράγματα του νου, πράγματα του φωτός. Γίνεται, νομίζουμε, πλέον φανερό, με βάση την ανάγνωση που προηγήθηκε, ότι ο αείμνηστος Κυρνίκος, ο Πεντζίκης, χωράει, καταφέρνει να χωράει μέσα σε 5 μόνο λέξεις ολόκληρων αιώνων και 2 πολιτισμών πνευματική διαπάλη. Και το σπανιότερο, την αρχαιοελληνική δηλαδή και τη βυζαντινή. Τα πράγματα του νου είναι η αρχαιοελληνική επίνεια, είναι η αναζήτηση της αλήθειας στα νοήματα, ενώ τα πράγματα του φωτός είναι αυτά που έρχονται από τον δημιουργό, είναι η χριστιανική εκδοχή του ερωτήματος. Και το σπανιότερο, αγαπητοί φίλοι, που δεν το συναντάμε εύκολα, στους πνευματικός αυτοσυστηνόμενος ο Συθήνας. Συνοψίζει αυτή τη διαπάλη ο Πεντζίκης με τη μορφή ενός αγωνιόδους, ενός σαφέστετου ερωτήματος, το οποίο δεν μας αφήνει την παραμικρή πολυτέλεια της διαφυγής. Ή εδώ ή εκεί. Ποιες άραγε, αγαπητοί φίλοι, θα μπορούσαν να είναι οι επιπτώσεις ή οι απαντήσεις οι σημερινές σε αυτό το ερώτημα? Επιτρέψτε μου να φυγοπονήσω ενσυνείδητος, προφασιζόμενος ότι αυτό δεν χωράει στην προκειμένη εισήγηση. Ίσως κάτι να δοκιμάσουμε από κοινού στη συζήτηση που πιστεύω θα ακολουθήσει. Εν προκειμένου αρκούμαστε να σύρουμε μια πινελιά γύρω από το τοπίο το σημερινό, το οποίο όλοι το ζούμε, αλλά με δυσκολία πολλές φορές το διαβάζουμε. Θα δανειστώ και πάλι, μου είναι προσφυλής η τακτική να δανείζομαι, δεν είναι μόνο οι λόγοι μας κτήμα και δάνειο τους άλλους, είναι και η ζωή μας δάνειο. Θα δανειστώ μια φράση από ένα τραγούδι του Μαρκόπουλου παλιότερα και θα την μεταποιήσω για να σας περιγράψω σε 10 σειρές το τοπίο το σημερινό με τους όρους όμως της ανάλυσης που προηγήθηκε. Από καιρό έχουν ήδη εισέλθει στην πόλη μας οι οχτροί. Οι οχτροί έχουν αίσθηση πνευματική πολλές φορές ανώτερη από τους κατεπάγγελμα δικούς μας δασκάλους. Αυτό, ότι έχουν ανώτερη αίσθηση καμιά φορά και διάκριση, δεν τεκμέρεται μόνο από τη στοχοθεσία τους να κινηθούν προς τα εικονίσματά μας. Προσεπιβεβαιώνεται και από τη σπουδή τους να εγκαταστήσουν σε κάθε γωνιά της βιωτής μας, της πόλης μας, των σπιτιών μας, των εργαστηρίων μας, κάτοπτρα νέα, στήλγοντα, ευηδή,
σύμπασο πλανήτης, αγαπητοί φίλοι, στις μέρες μας, λειτουργεί με πομπές και λήψεις φωτός. Δέσμες φωτός γράφουν τροχιές διαπλανητικές πλέον, διπυρωτικές, έχει γίνει εδώ και πολλές δεκαετίες. Προσπίπτουν οι δέσμες φωτός σε κυρτά κάτωφτρα άλλης τάξεως, αντισάγονται αυτές οι δέσμες σε κύλα και μετεκπέμπονται αφιδώς σε λογικά αυτή τη φορά κάτωφτρα Χριστών, οι οποίοι έχουν ανοίξει το στόμα και έχουν ρυπώσει, έχουν ρημώσει το λογικό τους. Ποιος από τους δικούς μας επαγγελματίες θα μπορούσε να φανταστεί, εννοώ όπως θεολόγος, ότι η αθανασιανή προθεωρία περί κατόπτρου που σας παρουσίασα σχηματικά πιο μπροστά θα γνώριζε τέτοια ευρεία, τέτοια πλανητική καθιέρωση. Και το δεινότερο, ποιος θα είχε το σθένος να μετρήσει ότι η επίνεια, αυτό το κράμα αίσθησης και φαντασίας, θα γνώριζε τόσον πανηγυρική επανεμφάνιση μετά από 15 αιώνες, μετά από την αχρησία στην οποία την είχαν καταχωρήσει οι νεοπλατωνικοί λεγόμενοι φιλόσοφοι. Η επίνεια να παίρνει σήμερα αφορμές όχι από τα νοητά, όπως λέει ένα έργο εκείνης της περίοδου, αλλά από τα καθημερινά, τα υλικά. Να λαμβάνει θράψματα, κομμάτια από τα πράγματα και να φτιάνει εξυπαρχή στον κόσμο. Τα όντα ως αγαθά και καλά δημιουργήματα έχουν υποχρεωθεί στην απόσυρση. Μόνο τα θράψματά τους έχουν μείνει στην αγορά. Και από αυτά συστήθηκαν τα νέα όντα από τα θράψματα. Τα νέα αγαθά. Σύνολοι οι νεωτερικοί μας βιωτοί. Και εκείνοι που θα είχαν τον τρόπο να τα διεμβολήσουν εν πνεύματι Κυρίου, στέκονται πολλές φορές οι περισσότεροι οι ίδιοι εννοεί, καμιά φορά και χινώτες με ανοιχτό το στόμα. Για να αμύψω την υπομονή σας που αφαιθήκατε σε αυτό το μακρότατο εν γνώση μου, αν δεν γινόταν αλλιώς, το διπορικό της απόψινής εισηγήσεως, κυρίως όμως για να επιθέσω επιτέλους ένα τέλος στα προηρημένα, επιτρέψτε μου να σας διαβάσω ένα μικρό απόσπασμα παπαδιαμαντικό. Προέρχεται από το θαλασσινό ειδήλιο «Φώτα, ολόφωτα», σημαδιακό, και δεν είναι μόνο με πολλούς τρόπους επίκαιρο. Είναι επιπροσθέτως άκρος σαγηνευτικό μέσα στην άμετρη, θα δείτε, στην βρεφική τρυφερότητά του. Την επαύριον, Παπαδιαμάντης, ήσαν φώτα. Την άλλην ημέραν, ολόφωτα. Την εσπέραν της μεγάλης εορτής, άμα τη τριημερεύση της λεχούς και του πεδίου, έβαλαν την σκαφίδα κάτω εις το πάτωμα και την εγέμισαν με χλιαρόν νερόν βρασμένων με δάφνας και με μύρτους, επρόκειτο να τελέσουν τα κολυμπίδια του πεδίου. Η καλή μαμή, η Μπαλαλού, εξύπλωσε το βρέφος μαλακά επί των υπλωμένων κνημών της και ήρχισε να λύει τα σπάργανα. Είχε νυκτώσει, υπογραμμίστε το. Μία λιχνία και δύο κυρία έκαιον επί χαμηλής τραπέζης. Το πεδίον παχύ, μεγαλοπρόσωπον, με αόριστον ροδίζοντα χρώτα, με βλέμμα γαλανίζων και τεθυπός, ανέπνεε και ισθάνετο άνεση, καθώσον απειλάσετο των σπαργάνων, εμιδία προς το φως, το οποίον έβλεπε, και έτεινε την μικράν χείραν δια να συλλάβει την φλόγα. Την άλλην χείρα την είχε βάλει στο στόμα του και επιπύλιζε.
τι αισθάνετο, απερίγραπτο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά και τι έγινε φιλοσοφικών νοημάτων και προεκτάσεων η σημερινή εισήγηση του αγαπητού κυρίου Σάσου μας καθήλωσε και μας γέμισε με πολλές σκέψεις, κύριε καθηγητά. Θα περάσουμε μέσα λίγο στη συζήτηση, η οποία πιστεύω θα εμπεδώσει αυτή την ομιλία, η οποία πράγματι δημιούργησε πάρα πολλά ερεθίσματα στους ακροατές. Μόνο που επιτρέψετε ένα λεπτό να πω δύο ανακοινώσεις για να μην διαχώ ψήματα. Πρώτον, θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου το Σύλλογο Λαζέων της ΚΑΤΟ Μηλιάς, Μορφωτικό Σύλλογο. Είναι εδώ εκπρόσωποι τους, ο κύριος Γιώργος Σκανδόλιας, ο οποίος είναι πρόεδρος, και ο γραμματέας, ο κύριος Αθανάσιος Ζάχος. Μας εδώρεσαν 30 βιβλία από το δεύτερο βιβλίο το οποίο έχουμε βγάλει μέχρι σήμερα, το Ιστορικό Σημείωμα περί Λαζέων, το οποίο βέβαια θα το διαθέσουμε για τα οικονομικά της σχολής. Θυμάται πως είναι δραγμάς, το κάθε ένα θα έχουμε εκεί στην είσοδο. Ο Σύλλογος είναι γνωστός. Εγώ δεν θα αναφερθώ εδώ δια μακρόν, αρκεί να πω ότι είναι από το 1964 και γνωρίζουμε όλη την πολιτιστική δράση, την αξιόλογη που έχει κάνει και τα συνέδρια που κάνει και τις ομιλίες και την εφημερίδα την οποία εκδίδει, τα δέοντα από τη Μηλιά, η οποία δίνει περίπου σε 2.000 αντίτυπα. Είναι πράγματι μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια την οποία κάνουμε οι άνθρωποι της Μηλιάς και το συγχαίρουμε και εμείς από τη θέση αυτή. Να πω μετά ότι πώς δεν ξέρετε αυτή την πρόσκληση, την πράσινη, έτσι μας την ετύπωσαν, δεν έχει να κάνει καμία σχέση με κόμματα και τέτοια. Το Σάββατο το απόγευμα στις 7 η ώρα, εδώ στην αίθουσα δεξιώσεων της Αγίας Τριάδος, κοντά μας, θα γίνει η κοπή της Βασιλόπιτας. Πιστεύουμε θα είναι καλά, σήμερα δεν μπορούσαμε λίγο να στενήσουμε το απολύτης μας. Και θα παρακαλούσω όλους να έρθετε σε μια έτσι πολύ όμορφη τηλετή που θα κάνουμε και στο τέλος θα εκλέξουμε και το νέο Διοικητικό Συμβούλιο. Όσοι μάλιστα θέλετε μέχρι σήμερα μπορείτε να δηλώσετε εκεί στην είσοδο υποψηφιότητα για να μας βοηθήσετε. Να μπουν νέοι άνθρωποι να βοηθήσουν. Τέλος, την ερχόμενη εβδομάδα να πω ότι θα έχουμε ομιλήτρια την κυρία Πόπη Διαμαντάκου. Όσοι διαβάζετε τις εφημερίδες στην Καθημερινή της Κυριακής, είναι μια πολύ αξιόλογη δημοσιογράφος, αλλά και ένας πραγματικός άνθρωπος με πολλά ενδιαφέροντα που θα μας μιλήσει το τι ρόλο παίζει ο δημοσιογράφος στα σύγχρονα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποια είναι η αλήθεια αυτή την οποία αναζητούμε, κύριε Σάσο, και πώς παρουσιάζεται σήμερα από τα μέσα. Θα μας ανοίξει δηλαδή η κυρία Διαμαντάκου, είναι νέα επιστήμων και πολύ καλή δημοσιογράφος, θα μας ανοίξει τα μάτια για να ερευνούμε πάντοτε των πραγμάτων την αλήθεια από απόψεις δημοσιογραφικής. Να ξέρουμε ποια είναι η αλήθεια και ποια είναι τα ψέματα, πώς εμφανίζονται. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και πάλι, κύριε Σάσο, που κάνατε τον κόπο να έρθετε, να πούμε ότι είναι πατέρας 4 παιδιών, η σύζυγός του είναι καθηγήτρια επίσης και έκανε τον κόπο να μας κάνει την πολύ όμορφη διάκριση γιατί ήταν πρωτάγουστη εδώ για τα χρονικά της σχολής. Όποιος θέλει μπορεί να πάρει το λόγο. Πάλι δεν μπορώ να το πω. Με διαστάσεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ορίστε, ποιος θέλει να μιλήσει. Δεν θα, ορίστε. Πραγματικά βαθιά νερά. Μας είπατε το κάτω το σκύλο να είναι στραμμένο προς τα πάνω για να κατοπτρίζει το φως το αγιοθυνό. Συνήθως όταν βγαίνουν τα παΐρια στο σπέλι ή με ένα άκρητο στο κομπούτι, μόνο που είναι γυρισμένο προς τα πάνω και βλέπω το φως και φωτίζει. Ακριβώς. Το ερώτημά μου είναι, οι φίλοι μας οι Ευρωπαίοι δέχονται των πραγμάτων την αλήθεια της αυτοδοξίας μας.
Μάλιστα. Πολύ ωραία ερώτηση. Δεν είναι επιστροφή της φιλοφρόνησης για να πω ότι με πάτε σε ακόμα πιο βαθύτερα ζητήματα, γιατί αυτά θέλουν και πολιτική διάκριση τώρα και πώς να τα φέρει κανένας βόλτα αυτά τα θέματα. Σκόπιμα κρατήθηκα σε μια ανωνυμία των εχθρών και δεν την εξειδίκευσα, όμως αφού η καλοσύνη σας την εξειδικεύει, δεν θα είχα δυσκολία να τα πούμε κάποια πράγματα με το όνομά τους βεβαίως. Έχουμε μια δυσκολία επικοινωνίας με την Ευρώπη, η οποία δεν είναι σημερινή, είναι παλαιότερη. Και δέστε πού εντοπίζεται η δυσκολία, να τα πάρουμε με τη σειρά. Θα επικαλεστώ πάλι το κείμενο του Λορετζάτου που το θεωρώ προφητικό για εκείνα τα χρόνια. Ότι εμείς δεν έχουμε ακόμη συστήσει το οπλοστάσιο εκείνο να διαβάζουμε με επάρκεια και χωρίς μειονεξία την Ευρώπη. Και όταν παγιδευόμαστε από τα δικά της εργαλεία και τη διαβάζουμε τα δικά της μέτρα και σταθμά, ο λόγος μας δεν περνάει στην Ευρώπη. Είναι αντιγραφικός λόγος. Όταν όμως εμείς νιώθουμε γερά να πατάμε στα πόδια μας και να βασιζόμαστε σε αυτό που πήραμε ως παράδοση και κληρονομήσαμε, τότε όχι μόνο ακουγόμαστε στην Ευρώπη, αλλά οι άνθρωποι μας οι πνευματικοί κάνουν θράψη στην Ευρώπη. Να συνοψίσω, ίσως θα θέλατε και περισσότερα, το τετράστιχο, θα τετράστηκα πολλά απόψε, το λίμα από τη φράση του πατρός Παϊσίου, με συνεκίνησε, δεν το ήξερα, ξέρω τη συνάφεια την ευρύτερη και νομίζω είναι ακριβώς την ίδια λογική, γυρισμένο προς τα πάνω και παίρνει το φως του Δημιουργού. Να το παρακάμψω να μην το σχολιάσω για να μην το μειώσω. Να συνοψίσω όμως το άλλο για τα σχετικά με την Ευρώπη. Όσες φορές έχουμε συνείδηση αυτού του τζιβαερικού που λέει ο Μακρυγιάννης που κουβαλάμε και το επαξίως το φέρουμε και το γνωρίζουμε και το μελετάμε και το τιμούμε και το έχουμε καμάρι μας και σταυρό στη σκούφια μας κτλ., τότε στεκόμαστε με παρησία μπροστά στους Ευρωπαίους, είτε είναι σε επίπεδο επιστημονικό, είτε σε επίπεδο πνευματικό, σε επίπεδο θρησκευτικό. Όσες φορές στεκόμαστε με τα δεκανίκια τα ευρωπαϊκά, τότε όχι απλώς δεν μπορούμε να τα βγάλουμε πέρα, δεν μας δίνουν σημασία. Γιατί εκείνοι ξέρουν τα παράγωγα σχήματά τους και μας θεωρούν κακέκτυπα όταν επιλέγουμε αυτή την πρακτική. Και έχουμε πολλές πλέον διαπιστευμένες, συγκεκριμένες συμπεριφορές στην πρόσφατη ιστορία μας, που πάμε να σταθούμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο χρησιμοποιώντας τα εργαλεία, είτε τα επιστημονικά είτε τα άλλα τα ευρωπαϊκά, και δεν περνάει ο λόγος. Συνοψίζω και τελειώνω. Εκείνο που προέχει είναι η παιδεία μας να κατευθυνθεί προς μια αυτογνωσία της παράδοσης, σοβαρή όμως, γιατί στις περισσότερες των περιπτώσεων η επίκληση αυτής της κληρονομιάς είναι επιφανειακή. Εμείς οι δάσκαλοι αποφεύγουμε να δουλέψουμε, δεν πονάμε, δεν καθόμαστε πρώτα εμείς για πολλά χρόνια και για πολύ καιρό και με κόπο και με τίμημα πολύ να θραφούμε για να μεταδώσουμε στα παιδιά. Με αποτέλεσμα τα παιδιά μας σήμερα να κάνουν τη σύγκριση και να προτιμούν πιο εύκολα και εύπεπτα προϊόντα από ό,τι θα άρμοζε σε αυτή την συνέχεια, σε αυτή την κληρονομία. Μάλιστα. Ωραία. Ναι, ο κύριος πέσε και μετά έφεσαι. Ο κύριος από την αρχή τη λέτε άλλη μια φορά. Δε μόνο λεστή θεολογία η δίχα πράξεως γνώσης. Ακριβώς. Μήπως πρέπει να κάνετε μια διάκριση μεταξύ εμπειρικής και ακαδημαϊκής θεολογίας. Μάλιστα. Θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν θα την κάνω εγώ αυτή τη διάκριση. Υπάρχει από μόνη της. Δεν είναι να την πιστοποιήσουμε ή να την υπογράψουμε και να τη δεχτούμε. Το αιμάτινο αντίκρισμα που επικαλέστηκα των αρεοπαγητικών και το οποίο το σχολιάζει ο Άγιος Μάξιμος είναι αυτό, ότι
Εάν η πίστη μας δεν έχει αντίκρισμα έργων καθημερινών, να πεθαίνεις κάθε μέρα για αυτή τη θεογνωσία, δεν πείθεις. Δεν σε παίρνει κανένας σοβαρά. Έτσι. Δεν μπορείς, μια και ο κύριος πρόεδρος το σχολίασε, δεν μπορείς να είσαι υπερφιασότης, ας πούμε, της αναγέννησης του τόπου και να κλαίεσαι για το δημογραφικό και τα λοιπά και να έχεις 1,5 παιδί. Θα το πω έτσι, ας πούμε. Ή δεν μπορούν οι πολιτικοί μας να επικαλούνται σοβαρά πράγματα και στο κατηδίαν αυτά να μην τους αγγίζουν, να μην τα αναφέρω πια. Έτσι. Ή επικαλείσαι κάτι με συνέπεια, αλλά αυτά δεν χρειάζεται να τα πιστοποιήσουν εγώ να τα υπογράψουν. Από μόνο τους μιλάω. Τώρα πώς καταφέρνουν οι επιτίδοι να τα λένε, να μην τα πράττουν και να γίνονται πιστευτοί, αυτό είναι άλλο κεφάλαιο. Το έχει να κάνει με τον λόγο των γεγυμνασμένων των δικών μας, την ακοή, την λαμπρά ή την αλαμπή. Έτσι. Η διάκριση αυτονόητη από μόνη της, αλλά και οι ευθύνες ακέργειες σε εμάς, στον καθένα μας. Σε σένα, σε μένα, στον αδερφό μου και ούτω καθεξής. Ναι, ο κύριος Αντρέας και μετά ο κύριος Αμπατσίδης. Θέλετε να πάτε ακούσα μικρόφωνο, αν είναι καλύτερα και πούμε, γιατί όχι. Ορίστε. Α, έχει εκεί. Έχει εκεί. Να ρωτήσω κάτι. Από τον όνομα και να καλώ σωστά στη μνήμη μου κάποια στιχομητεία του Ευαγγελίου. Το λέω αυτό γιατί δεν θυμούμε. Σε μια στιχομητεία του Ποντίου Πιλάτου με τον Ιησού έγινε λόγος περί αληθείας. Και ρώτησε ο Πόντιος Πιλάτος τον Ιησού τι εστίν αλήθεια. Στην ερώτηση αυτή από ό,τι θυμούμε δεν έδωσε απάντηση. Ίσως διότι θα έπρεπε λέει να διατυπωθεί η ερώτηση ως εξής. Τι εστίν η αλήθεια. Θέλω να το συνδέσετε αυτό με αυτά που μας είπατε και ειδικότερα με το γεγονός αν θα πρέπει οι στρέψεις της αναζητήσεως της αληθείας να είναι απευθείας προς το πρόσωπο του θεατρόπου και όχι δια της κρίσεως κατόπτρων ή άλλως πώς συνδέεται η κρίση ενός τέτοιου κατόπτρων με την αναζήτηση της αληθείας. Κύριε Εισαγγελέα, σας ευχαριστώ για την ερώτηση, αλλά εν ταυτόχρονα να δηλώσω και